Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής εάν υπάρξουν θετικές εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με την τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου. Παρά τις υποσχέσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι θα υπάρξει σχετική μέρημνα για επάνδρωση από εκείνους που θα αποφοιτήσουν από τη σχολή, αυτές δεν φαίνεται να υλοποιούνται. Το μέλος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίων, Χαράλαμπος Βούρτσης, κάλεσε τον αρχηγό του σώματος να τηρήσει τη δέσμευσή του για ενίσχυση τόσο της υπηρεσίας όσο και του κλιμακίου στη Δημοτική Ενότητα Ελατίων. Στις 26 έκτου αποφοιτούν από την Πυροσβεστική Ακαδημία 225 δόκιμοι πυροσβέστες. Περιμένουμε ο κύριος αρχηγός να τηρήσει τη δέσμευσή του, ώστε να ενισχύσει τις υπηρεσίες μας. Αλλά και η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας εξέφρασε τη θέληση να συνδράμουν τα μέγιστα, αρκεί να τους παρέχει τη δυνατότητα να εργάζονται με τις ίδιες συνθήκες και ωράρια του μόνιμου προσωπικού. Ζητάμε μόνιμο προσωπικό, ενώ έχουμε προσωπικό και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε το προσωπικό του πενταετής πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν σχεδόν τα ίδια καθήκοντα με τους μόνιμους. Και δεν τους αφήνει το ίδιο το κράτος, οι ίδιες οικονομικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν. Στην κινητοποίησή τους κλήθηκαν να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν ο βουλευτής που εκπροσωπήθηκε λόγω απουσίας στην Αθήνα και ο νεοεκλεγής αντιπεριφερειάρχης. Χαρακτήρισαν ως δίκαιο το αίτημα και δήλωσαν διατεθειμένοι να συνδράμουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων. Στην τελευταία του επικοινωνία που είχε και πίεση προς τον αρχηγό, ο αρχηγός είπε ότι θα κάνει το ανθρώπινο δυνατόν, έτσι του είπε, μια σιβηλική, λακωνική απάντηση, προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα που ζητάνε σήμερα οι πυροσβέστες, να έρθουν κάποιοι που αποφυτούν από το πυροσβεστικό σώμα και στη Ζάκυνθο. Έχουμε χρόνια τώρα που οι φωτιές το έχουν ταλαιπωρήσει. Οι πυροσβέστες έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Είναι κρίμα πραγματικά να μην ενισχυθούν με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να προάγουν ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουν. Παράλληλα, δεν αποφεύγουν να εκφράσουν την ανησυχία τους τόσο για τα προβλήματα των μέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όσο και τη συνεργασία που θα έχει το Σώμα με απερχόμενους δημάρχους και περιφερειάρχες στον τομέα της πυροπροστασίας.